techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και αυτό που θα παρακολουθήσετε είναι ένα combo hands-on βίντεο με δύο νέα Vodafone Smart 4 ε, branded Android smartphones και συγκεκριμένα το Smart 4 Power με πεντάρα οθόνη ανάλυσης 960x540 και μπαταρία 3000 mAh εξού και το Power και το Vodafone Smart 4 Turbo Turbo επειδή έχει Qualcomm επεξεργαστή Snapdragon 400 ενώ αυτό φοράει MediaTek και οθόνη 4,5 ίντσες με ανάλυση 854x480 pixels. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands-on. Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με τα δύο ε, νέα smartphone της Vodafone. Κυκλοφορούν εδώ και κάποιες ημέρες, ε, κάποιες εβδομάδες θα έλεγα στην ελληνική αγορά. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα δοκιμάσουμε, να τα δουλέψουμε και να σας μεταφέρουμε τη γνώμη μας. Πρόκειται για το Smart 4 Turbo, αυτό το μικρό της παρέας, με οθόνη 4,5 inches LCD IPS, ανάλυση 854x480 pixels, τετραπύρινο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 400 χρονισμένο στο 1,2 GHz, μνήμη RAM 1 GB, ενσωματωμένη μνήμη 4 GB, δέχεται κάρτες μνήμης microSD, έχει ραδιόφωνο FM, Μπαταρία 5 MP με LED Flash και δυνατότητα λήψης βίντεο HD. Μπαταρία 1880 mAh. Πρέπει να, να άνοιξε και το... Ε, ναι, μη, μη σας φοβίζει που το κάνω τόσο δυνατά. Θα σας σπάσει καν νύχια αν προσπαθήσετε να το ανοίξετε. Ε, λογικά, τώρα το βλέπω αυτό. Δεν το είχα τσεκάρει. Πρέπει να έχει NFC μέσα. Να του ρίξουμε μια ματιά όμως τώρα. Δεν είναι και απόλυτα σίγουρο έχει, ναι, έχει NFC, ok, για όσους ενδιαφέρεστε. Να πω ότι και τα δύο παιδιά είναι 4G ε, και έχουν μέσα, περιλαμβάνουν τις εφαρμογές της Vodafone. Να πούμε βέβαια ότι μπορείτε να, το χρησιμοποιήσετε, να τα χρησιμοποιήσετε και τα δύο με οποιαδήποτε κάρτα SIM. Είτε είναι ε, Wind, Q, είτε Cosmote, WhatsApp, Vodafone Seagull, Vodafone Συμβόλαιο, τα πάντα δεν είναι κλειδωμένη. Καμία συσκευή τη Vodafone και καμία συσκευή γενικά που πωλείται στην Ελλάδα επίσημα δεν είναι ε, όπως όπω με τα κόλπα που έχουν στην Αμερική, δεν είναι κλειδωμένη με κάποιο δίκτυο κινητή τηλεφωνία. Άρα μπορείτε και τι δύο να τι χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε κάρτα SIM και να πούμε ε, σε αυτό το σημείο ότι σκέτη συσκευή, το Smart 4 Turbo εδώ με την οθόνη 4,5 inches κοστίζει 149 ευρώ και το Vodafone Smart 4 Power με την πεντάρα την οθόνη και την μεγάλη μπαταρία. 189 ευρώ θα συνεχίσω ε, την κουβέντα με τα specs αφού βγάλω και από εδώ πέρα το καπάκι βλέπετε ότι το έχουμε σε μαύρο χρώμα αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και ε, μαύρο καπάκι όπως θα δείτε εδώ πέρα στο συγκεκριμένο και αυτό έχει NFC δεν είναι αποσπόμενη η μπαταρία στο Smart 4 Turbo βγαίνει η μπαταρία 1880 mAh ε, δέχεται κάρτες microSD ως 32GB το ίδιο και αυτό ε, και εδώ πέρα όμως έχουμε μπαταρία 3000 mAh, γι' αυτό και λέγεται Power, πραγματικά τούμπανο μπαταρία, ότι υπόσχεται, πραγματοποιεί, διαρκεί πάρα πολλές ε, ε, ώρες. Η κάμερα και στα δύο κινητά είναι 5 MP με LED Flash, να πω ότι του Power είναι καλύτερη από του ε, Smart 4 Turbo, Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα, δεν έχουμε αποσπομένη μπαταρία στο μεγάλο και NFC και για τα δύο. Ε, σε ό,τι αφορά ο κατασκευαστής εδώ είναι η TCT Mobile, ενώ εδώ πέρα μια άλλη εταιρεία που είχε βγάλει και ένα προηγούμενο, νομίζω λέγεται YOLO. Κάπω έτσι θα σα γελάσω. Μια Κινέζικη πάντω έχει βγάλει άλλο ένα Smart 4. Τώρα μην βγάζω την μπαταρία και που το γράφει από πίσω και κάνω το. Ε, ξανά το ξεκινάω. Μάλλον όχι θα το κάνω. Και μάλιστα έτσι στεγνά θα τη βγάλω είναι you long. Είναι και συγκεκριμένα το μοντέλο είναι το 889 νι, ενώ εδώ 985 νι. Το είδατε και από πίσω. Βάζω μέσα, κλείνω, να και το μεγάφωνο εδώ, Φυσικά σας λέει ότι είναι 4G LTE και οι δύο οι συσκευές. Να πούμε ότι τρέχουν και οι δύο Android 4.4.2 KitKat, σημαντικό αυτό πλέον συσκευές που κυκλοφορούν. Και εδώ πέρα το πεντάρι, το πεντάινσο, το ε, Smart 4 Power. Μέχρι να ξεκινήσει το Turbo, να πούμε ότι το Power... Έχει οθόνη 5 inches με ανάλυση 960x540 pixels, είναι σχετικά, ε, όχι σχετικά, είναι χαμηλή η ανάλυση, σε κάποια σημεία μέσα φαίνονται κάποια, κάνει κάποια πιξελιάσματα, αυτό μπορείτε να το, παρακολου, να το παρατηρήσετε, αλλά γενικά, ε, εντάξει, είναι και σε μια κατηγορία τιμής στα 189 ευρώ, ε, 4G, θα μου πει κάποιος υπάρχει και το Motorola το Moto G δεύτερης γενιάς, εντάξει εκείνο είναι ε, 3G, εδώ έχουμε 4G, ο καθένας τοποθετείται ε, όπου ε, μπορεί σε διάφορα σημεία έχουμε πει ότι το καλύτερο κινητό δυστυχώς δεν έχει εφευρεθεί δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα ο καθένας επιλέγει βάσει κάποια κριτήρια που έχει θέσει εδώ λοιπόν έχουμε επεξεργαστή MediaTek συγκεκριμένα τον τετραπύρινο MT6582M στο 1,3 GHz και τα δύο έχουν 1 GB μνήμη RAM σημαντικό και τα δύο έχουν 4 GB ενσωματωμένη μνήμη ενώ όπως είπαμε δέχονται κάρτες μνήμης microSD έως 3,2 2 για να δω, εδώ το έχω σε λειτουργία πτήσης, Σωστό να μην χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο, γιατί το δουλεύω σαν κεντρικό μου κινητό το Smart 4 Turbo. Εδώ είμαστε λοιπόν με το Power και τα δύο VGA μπροστινή κάμερα και τα δύο, όπως είπαμε, πεντάρα πίσω κάμερα με LED flash. Ραδιόφωνο FM και για τα δύο και γενικά μπορείτε να δείτε και το user interface μέσα ένα κλασικό ε, stock. Android σε 4.4.2 KitKat, είπαμε υπάρχουν βέβαια οι εφαρμογές εδώ πέρα, το έχει φορτώσει ε, η Vodafone, όλες τις συσκευές τις έχει φορτώσει, δείτε πλάι πλάι και τις οθόνες τους, πώς είναι, θα τα, θα τα έχω έτσι στα χέρια μου. Combo hands hands-on λοιπόν, θα τα δουλέψουμε μαζί. Πάμε μέσα να τσεκάρουμε στις ρυθμίσεις. Να δείτε, NFC έχουν και τα δύο, πληροφορίες τηλεφώνου, 4.4.2, Smart 4 Turbo με τον Qualcomm και εδώ πέρα με τον MediaTek και τα δύο με 1GB ε, μνήμη RAM. Ε, capacitive πλήκτρα Back, Home, menu και για τις δύο συσκευές και βλέπετε η διαφοροποίηση του ε, μεγάλου του Smart 4 Power με τις πιο στρογγυλεμένες γωνίες, αυτό είναι πιο έτσι, αυστηρό. Σε ό,τι αφορά τα πάχη, τα πάχη του τα κάλη τους, να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε 9,5 χιλιοστά, είναι πιο λεπτό το Smart 4 Power και εδώ 10,4 χιλιοστά πάχος για το 4 turbo σε διαφορά το βάρος 162 γραμμάρια 155 γραμμάρια σε γενικές γραμμές ε, είναι πιο ε, μαζεμένο ε, σε σχέση με το μέγεθός του και, το, και την οθόνη του το smart 4 power είπαμε 189 ευρώ 149 το πιο μικρό εδώ πέρα χτυπάς ένα 5 με την ανάλυση τη χαμηλή την 960-540 και τον MediaTek παίρνει την μπαταριάρα 3000 mAh, 4G και τα δύο. Εδώ πέρα είσαι σε κάτι πιο compact, πιο μικρό, 4,5 ίντσες. Η οθόνη κατεβαίνει όμως και η ανάλυση 854x480 pixels. Έχεις όμως τον Snapdragon 400, έχει έτσι μια. Ε, πιο, αισθάνεσαι πιο σίγουρος σε ό,τι αφορά ε, την ταχύτητα του επεξεργαστή για gaming και όχι μόνο. Πάντως και στα δύο κινητά όπως θα δούμε δουλεύουν όλα όπως πρέπει. Λοιπόν, αφού έχω κάνει όλα τα update και τα λοιπά, πάμε να ανοίξουμε έναν browser, να ρίξουμε μια ματιά μέσα σε ό,τι αφορά το πώς ρολάρουν τα δύο κινητά. Οκ, okay. δεν θέλω κάτι άλλο εδώ, πάμε. Σούπερ, έχουμε συνδεθεί εδώ πέρα στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi και βλέπουμε ότι όλα γενικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι ψυχολογικό παιδιά το αν θα επιλέξετε μια Vodafone ε, συσκευή ή όχι. Δεν λέω εγώ ότι έξω στην πιάτσα ε, δεν κυκλοφορούν καλύτερες συσκευές. Ε, με αυτά ή, ε, τα λεφτά ή, και παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά ή και καλύτερα. Υπάρχει τώρα εδώ πέρα είναι ένα δικό σας προσωπικό θέμα. Αν θέλετε να επιλέξετε κάποια Vodafone συσκευή θα ξέρετε ότι μόλις χαλάσει θα την πάτε στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε θα σας την αντικαταστήσουν. Να μου πείτε και οι άλλοι υποχρεωμένοι είναι με τις εγγυήσει, αλλά ξέρετε μερικές φορές πώς λειτουργούν αυτά. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι πρόκειται για δύο ικανοποιητικά ε, κινητά τίμια όπως να λέω σε αντίστοιχες περιπτώσεις στα χρήματά τους που χωρίς να κάνουν κάποιες ε, χωρίς να υπάρχει ε, ε, να υπάρχει έτσι κάποια έξαρση και να πεις wow πήρα ε, το καλύτερο που μπορώ με τα λεφτά που διέθεσα, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι από την άλλη μεριά ότι είναι ακριβά για αυτά που προσφέρουν. Είναι σε μία μεσαία κατηγορία η ισορροπία τους μεταξύ specs, ποιότητας και τιμής. Βγαίνω πίσω. Καλά τα πάνε και στον browser, γρήγορα γρήγορα παιδιά θέλω να ξέρετε ότι θα σας τα ε, παρουσιάσω. Σε ό,τι αφορά και τις κάμερες, ναι, λέμε ότι η πεντάρα του Smart 4 Power είναι ανώτερη από αυτή του ε, Smart 4 Turbo. Κάτι άλλο δεν θέλω να σας δείξω μέσα, απλά τα πράγματα και με τις οθόνες των δύο κινητών. Οι εφαρμογέ εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να τι απεγκαταστήσετε, τι εφαρμογέ τη Vodafone, για να αυξήσετε και το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο. Είναι 4 4GB, μικρούλης, Δέχεται, Δέχονται όμω και τα δύο κάρτε microSD έω 32 GB. Δεν παίρνουν μεγάλε, 64 ή 128, έω 32. Ραδιόφωνο, FM κτλ. Πάμε στη μουσική να ακούσουμε τα μεγάφωνα και των δύο συσκευών. Λογικά θα σας πάω από εδώ στην κεντρική οθόνη. Εδώ ακούμε το μεγάφωνο του Smart 4 Turbo. Δεν θα λέγαμε ότι είναι και ιδιαίτερα δυνατό. Οκ, okay, εντάξει. από εδώ, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο μεγάφωνο του Smart 4 ε, ε, Power. <Τιόλιο> πιο ποιοτικό. <Τιόλιο> ακόμα όμως πιο χαμηλό και από το άλλο. <Τιόλιο> σε κάθε περίπτωση πάντως πιο ποιοτικό. Και τα δύο όμως θα έλεγα τα μεγάφωνα έχουν... Ε... <Κι> δεν είναι δυνατά. Ωραία, βγαίνω πίσω, να τα ξανασηκώσω για να είναι φάτσα κάρτα στην, ε, ε, στον φακό της κάμερας και να μην υπάρχουν αλλοιώσεις. LCD IPS και οι δύο οθόνε. θα τις δούμε επί του πρακτέου πώς δουλεύουν. Ας τις αφήσω έτσι κάτω όμως αυτή τη στιγμή γιατί με βολεύει καλύτερα. Πιάνουν αρκετά εύκολα δακτυλιές, και τα δύο. Περισσότερο ε, η οθόνη του Smart 4 Turbo. Αυτό φαίνεται να έχει καλύτερη επικάλυψη ε, πάνω από την οθόνη. Οκ. Okay, πάμε να ανοίξουμε και ε, φωτογραφίες. Εδώ και φωτογραφίες, φωτογραφίες εδώ. Όχι ευχαριστώ. Πού είμαστε φωτογραφίες. Εδώ όλες. Ανενεργώ, οι καλύτερες, όλες, όχι ευχαριστώ. Πάμε να δούμε στην μεγάλη την οθόνη του ε, 4Power, οι κάρτες μας. Γενικά δεν έχει άσχημη η οθόνη το, το, το 4Power. Και εδώ πέρα, κάποιε δεν είμαι σίγουρος. Α, οκ, okay. προχωράει, θα δούμε και τα βιντεάκια μας μετά. Εδώ ήταν οι κάρτες. Βλέπετε και πόση ώρα κάνει. Έχω περάσει πάρα πολλές μέσα κάρτες σε διάφορες αναλύσεις, οπότε ας πάμε εδώ. Οκ, okay. γενικά ωραία η οθόνη του, ε, ωραία χρώματα του Smart 4 Power. Η ανάλυση αυτή, η, χαμηλή, η 5, η, στις 5 ίντσες, ε, 960x540 πίξελς. pixels. παντως έχει αναποδίδει ε, ε, ωραία τα χρώματα, και βγαίνω από εδώ για να ρίξουμε μία ματιά και στην οθόνη του Smart 4 Turbo. Ελπίζω να μην σας έχω μπερδέψει με όλα αυτά το που πηγαίνω από το ένα στο άλλο, έτσι και να έχετε κατα... καταλάβει γιατί μιλάμε. Εδώ περισσότερο μέτρια τα πράγματα θα έλεγα. τόσο στην αίσθηση που γλιστράει το χέρι πάνω στην οθόνη δεν είναι ιδιαίτερα καλή, δεν, είναι, έτσι, δεν έχει καλή, καλό υλικό από πάνω για να φεύγει ωραία το δάχτυλο, αφήνει και τις δαχτυλιές και γενικά σίγουρα ανώτερη η οθόνη του Smart 4 Power. Εδώ πέρα και αυτή η LCD IPS έχει γωνία θέασης, αλλά να σου από εδώ πέρα χάνεται εντελώς. Από εδώ λειτουργεί, από εδώ λειτουργεί, από εδώ έτσι και έτσι υπό προϋποθέσεις λοιπόν LCD IPS στο Smart 4 Power. Τέλεια, πάμε να ανοίξουμε και τέλεια εννοώ που συνεχίζω το βίντεο, έτσι. <laughs> συνεχίζω το hands-on εννοώ. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά εδώ, αφού ταυτόχρονα ανοίξω... Ωραία ε, παιδιά, κοίτα βίντεο εδώ πέρα, χάσεψα. Ισχυρός ο Snapdragon 400 με την Adreno 305 GPU και την μνήμη RAM 1GB του ε, Vodafone Smart 4 Turbo. Right Βγάλ' το από εδώ αυτό, να δούμε εδώ πέρα, όχι Spider-Man. Στην αρχή μπορούσα να πω ότι αγάπησα πιο πολύ αυτό. Ίσως με έκανε και να ο Snapdragon 400, ο επώνυμος επεξεργαστής, να πω. Δεν ξέρω, το είχα παρεξηγήσει λίγο στην αρχή αυτές τις μέρες που δουλεύω με τα δύο κινητά, το Power. Αλλά νομίζω ότι είναι ανώτερο, είναι μεγαλύτερο. Βλέπετε όχι εξωπραγματικά σε μέγεθος. Η τεσσάρα οθόνη 4,5 από την πεντάρα και η διαφορά στη τιμή στα 400, στα... <coughs> στα 40 ευρώ. Μια και εδώ έχουμε 149 και εδώ 189. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξεπεράσετε και να πάτε καρφί στο smart 4 Power. Βλέπετε εδώ. ο επεξεργαστής λίγο πιο διαφορετικός ε, από ο MediaTek ο τετραπύρινος από τον Snap. Ωραία, ας ανοίξουμε άλλο ένα βιντεάκι εδώ. Λεπτό, ελαφρύ για το μέγεθός του, καλύτερη οθόνη, καλύτερη κάμερα. Νομίζω ότι αξίζουν τα 40 ευρώ παραπάνω για να προτιμήσετε το Smart 4 Power από το ε, το Power, ναι, αυτό εδώ το πεντάρι από το Turbo. Αυτά λοιπόν, παιδιά, σε ό,τι αφορά και τις δύο συσκευές. Vodafone branded ε, συσκευές με τις προδιαγραφές της Vodafone κατασκευάζονται από συνεργαζόμενα εργοστάσια στην Κίνα και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το βίντεο παρουσίαση με τον επίλογο. Πάμε! Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το hanjon ε, με το Vodafone Smart 4 Power και το Smart 4 Turbo και γιατί κρατάω μόνο το Smart 4 Power στα χέρια μου, γιατί αυτό είναι μονόδρομος για τα χρήματά σας. Το 4 Turbo κοστίζει 149 ευρώ, αυτό 5 inch 189 Νομίζω μεταξύ τους δεν υπάρχει σύγκριση, πάτε καρφωτά για το πεντάιντσο. Έχει η ανάλυση, ναι, είναι μικρή στα γραπτά, 960x540px. Ε, φαίνονται pixels, πιξελάκια μέσα. Όμω, όμως ότι αφορά χρώματα, γωνία θέασης, αλλά και αναπαραγωγή φωτογραφιών βίντεο, τα χρώματα του είναι πάρα πολύ ωραία. Και δηλαδή, δεν θα πει ότι αγόρασα φτηνό ή φτηνιάρικο σε χαρακτηριστικά κινητό. Ενσωματώνει τον επεξεργαστή των MediaTek στο 1,3 το Sony το 1GB RAM, έχει Android 4.4 KitKat, η κάμερα του είναι καλή για πεντάρα, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και κάμερα που θα, που θα... ήταν στα specs 8, τόσο τέτοια ποιότητα έχει κατά τη γνώμη μου, ε, μπροστινή κάμερα VGA, είναι 4G, μπαταρία θηρίο 3000mAh, και νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, τόσο σε ό,τι αφορά και το, ε, και το ότι παίρνεις, ας πούμε ένα πεντάρι να ευχαριστηθείς browsing, βίντεο και φωτογραφίες smartphone, αλλά και γενικά για το μέγεθός του είναι σχετικά ελαφρύ, είναι λεπτό, είναι περιποιημένο με τις καμπύλες του και έτσι έχει μια ωραία λαμπερή οθόνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Smart 4 το Turbo, έχουμε φυσικά τον, τον Snapdragon 400 που του δίνει έτσι μια έγλη ότι έχει έναν επώνυμο επόμη... ε... τετραπύρινο επεξεργαστή και αυτό KitKat 4.2, η κάμερα η πεντάρα είναι σχετικά μέτρια, 1GB μνήμη RAM, μπροστινή κάμερα VGA φυσικά 1880 mAh μπαταρία ε, καλή σε βγάζει την ημέρα σου, 4G και τα δύο, 149 ευρώ, μια αμφιλεγόμενη πρόταση θα έλεγα σε αυτά τα χρήματα. Κατεβαίνει βέβαια κάτω, λες με 150, είναι ψυχολογικό όριο το 149, αλλά νομίζω μεταξύ των δύο θα σας πήγαινα καρφωτά στο ε, μεγάλο... Ε, το power, να, πω, να επαναλάβω ότι και τα δύο λειτουργούν με οποιαδήποτε κάρτα SIM, οποιασδήποτε εταιρεία. άρα μπορείτε να μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone, να δώσετε 189 ή 149 σήμερα και να του βάλετε οποιαδήποτε κάρτα, να το δουλέψετε με την δική σας εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Αυτά από μένα, στο techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!